Έχουμε σήμερα στη συχνότητα τον κύριο Κοντιάδη, ο οποίος είναι καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου και ταυτόχρονα πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Κύριε Κοντιάδη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Κύριε Κοντιάδη, πριν από αυτό που όλοι συζητούν σήμερα επικοινωνιακά, γιατί ο κόσμος έχει βαριά προβλήματα στη Βουλή, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί φτάνουμε στο παραένα, και αυτό είναι ερώτημα πάρα πολύ κόσμου, για να ασχοληθεί το πολιτικό σύστημα με ένα θέμα που θα μπορούσε εξ αρχής να είναι λυμένο, συνταγματικά ορθό και μέσα στα όρια της δημοκρατίας? Ζούμε θλιβερές μέρες, κύριε Σαχίνη. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Και αναφέρομαι τώρα, δεν θα κάνω γενική κριτική, δεν είναι αυτή η δουλειά μου, ούτε το θέμα μας. Αναφέρομαι ειδικά στο ζήτημα της αντιμετώπισης των ακροδεξιών μορφωμάτων και ιδίως βέβαια του επωνομαζόμενου κόμματος Κασιδιάρη, του οποίου ο ηγέτης, ο πραγματικός ηγέτης, όπως είπατε, κάνει πάρτι 4 χρόνια χωρίς κανένας να ελέγχει με ποιο τρόπο καταφέρνει διαρκώς να εμφανίζεται σαν να είναι ανάμεσά μας και όχι στη φυλακή, να κάνει δηλαδή ένα πολύ εντατικό επικοινωνιακό πρόγραμμα και βέβαια αυτές τις τελευταίες με αυτούς τους τελευταίους 2-3 μήνες να κάνει ένα πάρτι για ένα λόγο ακόμα, ότι με τον τρόπο που διαχειρίζεται και με τις διαρκείς τροπολογίες που φέρνει η κυβέρνηση, στην ουσία του κάνει μια δωρεάν επικοινωνιακή καμπάνια προεκλογική. Βλέπουμε τα ποσοστά των ανθρώπων οι οποίοι τάσσονται με αυτό το μόρφωμα να αυξάνονται στις δημοσκοπήσεις, και βλέπουμε επίσης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή φέρνει διαρκώς τροπολογίες οι οποίες δείχνουν ότι θα έχουμε πλέον στο Πανεπιστήμιο τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιούμε ως πρότυπο κακής νομοθέτησης. Άρα το θέμα εδώ και η σωστή συζήτηση δεν είναι αν είναι εντός των ορίων του συντάγματος, γιατί άκουγα χθες και τον κύριο Βενιζέλο, είπε ότι είναι εντός. Το θέμα είναι η ίδια, να το πω έτσι, η συμπεριφορά της εκτελεστικής εξουσίας και της νομοθετικής, να το πω πιο απλά. Καλά, ένα νόμο της προκοπής δεν μπορεί να κάνουν, θα το πω τόσο απλά. Ναι, αυτό είναι τόσο απλά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Όσον αφορά το ζήτημα συνταγματικότητας, τις τροπολογίες οι οποίες συζητείτε σήμερα, και εγώ είμαι της άποψης ότι είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, αλλά το γεγονός ότι είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν σημαίνει ότι είναι και μια ρύθμιση η οποία δεν έχει δικαιοκρατικά προβλήματα ή δεν έχει πολιτικά προβλήματα. Είναι μια ρύθμιση η οποία 2 εβδομάδες πριν από τη διάλυση της Βουλής και περίπου 3,5 εβδομάδες πριν από την απόφαση του Αρείου Πάγου, του πρώτου τμήματος Αρείου Πάγου, για το αν είναι συνταγματικές αυτές οι ρυθμίσεις που αφορούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκλογές κομμάτων και για το αν υπάγεται σε αυτές τις ρυθμίσεις το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, έρχεται λοιπόν 2 εβδομάδες πριν τη διάλυση της Βουλής να αλλάξει πάλι το δικαστικό σχηματισμό, ο οποίος θα κρίνει αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Αυτό, ακόμα και αν δεν είναι αντισυνταγματικό με βάση την ομολογία μας και μια πολύ αυστηρή νομική προσέγγιση που κάνουμε εμείς οι συνταγματολόγοι, παρόλα αυτά, ξαναλέω, έχει ορισμένα πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Δεν μου λέτε, δεν ήταν πιο απλό να πας σε μια καθαρή διάταξη, δεν ξέρω ποια θα ήταν αυτή, πώς θα αρθρωνόταν, από το να ανοίγεις το δρόμο της πολιτικοποίησης της απόφασης με κρίση για το αν κόμμα εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί επ' αυτού επί της ουσίας καλούνται οι δικαστές να αποφανθούν και είναι θέμα δικαστών? Κοιτάξτε, αυτή την άποψη που λέτε εγώ την είχα διατυπώσει ήδη από τον Ιανουάριο, όταν είχε τεθεί προς συζήτηση η προηγούμενη τροπολογία που έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση και την είχαν υποστηρίξει και άλλοι συνάδελφοι νομικοί. Δεν την έκανε δεκτή η κυβέρνηση αυτή την άποψη και τα προβλήματα τώρα τα βρίσκει μπροστά της. Την άποψη δηλαδή ότι δεν μπορεί ένα δικαστήριο να έρθει σε 3 μέρες να κρίνει με αποδεκτική διαδικασία εάν υπάρχει μια πραγματική ηγεσία πίσω από την φαινόμενη ηγεσία πίσω από την οποία κρύβεται, εάν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεκτικά στοιχεία για τη δράση αυτών των προσώπων. Όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε 3 μέρες. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και αν υπήρχαν περισσότερες μέρες, δεν είναι σωστό
να ανατίθεται στη δικαιοσύνη μια τέτοια ουσιαστική κρίση για τη συμμετοχή εμείς στις εκλογές. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση την οποία τον κάναμε το Γενάρη. Τώρα επανέρχεται και τελικά αν θέλουμε να βάλουμε την συζήτηση αυτή σε μια πιο σωστή βάση, ναι, για να μην υπήρχαν όλα αυτά τα ζητήματα συνταγματικότητας, θα έπρεπε η κυβέρνηση πρώτον να έχει προχωρήσει σε μια τροποποίηση των συνταγματικών διατάξεων με την αναθεώρηση του 2019, πρώτο βήμα. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα αν το έκανε ή δεν το έκανε, δεύτερο βήμα, όταν ήρθε να νομοθετήσει για πρώτη φορά για την απαγόρευση εκλογικής συμμετοχής το 2021, να έφερνε μια ολοκληρωμένη ρύθμιση. Τότε, δύο χρόνια πριν τις εκλογές, υπήρχε ένα άλλο κλίμα. Είδαμε να διαμορφώνεται κοινοβουλευτική συνένεση πάνω στο θέμα αυτό. Και όχι με διαρκείς τροπολογίες να έρχεται στη Βουλή, να προκαλείται μια αντιπαράθεση. Σήμερα πάλι θα δούμε σύγκρουση πολιτικών αρχηγών, όπου ο ένας θα κατηγορεί τον άλλον ότι κάνει πλάτη στη Χρυσή Αυγή ή στο κόμμα Κασιδιάρη. Μα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε όριμες δημοκρατίες. Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να λύνονται τόσο ευαίσθητα νομικά και πολιτικά ζητήματα. Κύριε Κοντιάδη, επειδή ξέρω ότι δεν είστε ένας στεγνός, παρά τη βαθιά γνώση των νομικών αντικειμένων, στεγνός επιστήμονας, θέλω να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα, έχει την παρέτηση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και μάλιστα με δημόσια αντιπαράθεση με τον Υπουργό Εσωτερικών, λέγοντας ότι εσείς νομοθετείτε ως εκτελεστική εξουσία για να παρέμβετε στη δικαστική εξουσία αλλάζοντας τη σύνθεση. Εδώ έχετε να μας πείτε κάτι? Κοιτάξτε, και συγγνώμη αν σας διακόπτω, και αφού έχει συναντηθεί, όπως έγινε πια επιβεβαιωμένα γνωστό, ο παραιτηθής πλέον με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον άλλον υπουργό. Ωραία εικόνα κράτους αυτή. Ναι, η εικόνα είναι θλιβερή, το είπα από την πρώτη στιγμή της κουβέντας μας. Ζούμε τραγικές, θλιβερές μέρες. Και ξαναλέω, όλα αυτά βέβαια ρίχνουν νερό στο μήλο των αντισυστημικών μορφωμάτων, των ακροδεξιών νεοναζιστικών μορφωμάτων. Προφανώς, όπως έχω ήδη πει, ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε ο παραιτηθής πρόεδρος του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, ο αντιπρόεδρος δηλαδή του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζανερίκος, δεν ήταν ο πρέπον. Δεν ήταν ένας τρόπος αντίδρασης ενός ανώτατου δικαστή. Δεν μπαίνει σε διάλογο, δεν πρέπει να μπαίνει σε διάλογο με την εκτελεστική και την νομοθετική ουσία ο δικαστής. Ο δικαστής μιλάει με το έργο του. Και ο τρόπος και το ύφος όσων δήλωσε δεν είναι αρμόζων. Αλλά από εκεί και πέρα, επί της ουσίας αυτών που λέει, υπάρχει μια βάση. Δηλαδή, είναι πράγματα που τα είπαμε και άλλοι άνθρωποι. Δεν γίνεται την τελευταία στιγμή να έρθει να νομοθετήσεις, να αλλάξεις το δικαστικό σχηματισμό. Προκαλείς σκιές, προκαλείς ερωτηματικά. Γιατί το κάνουν? Μήπως δεν ελέγχουν την πενταμελή? Τίθενται ζητήματα αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας, αμεροληψίας της δικαιοσύνης και θα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο κ. Τζανερίκος έκανε πολύ καλά και παραιτήθηκε μετά από τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε. Διότι ούτως ή άλλως, μετά από αυτό δεν θα μπορούσε κατά την γνώμη μου να μετέχει στο συγκεκριμένο δικαστικό σχηματισμό που θα κρίνει αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Οι σκιές παραμένουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ειδικά λίγο πριν τις εκλογές και ειδικά όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ακροδεξιό μόρφωμα το οποίο φαίνεται να έρχεται ενισχυόμενο από την αδυναμία, αν θέλετε, της πολιτικής τάξης να λύσει το θέμα με έναν συνεκτικό τρόπο. Λέει εδώ φίλος μου Νίκος, έχει πιστεί ο κύριος Κοντιάδης και οι συνάδελφοί του πως αυτή η νομοθετική ρύθμιση γίνεται για να προστατευθεί η δημοκρατία μας από τους εχθρούς της ή ότι το κόμμα Κασιδιάρη αποτελεί απλώς την αφορμή για να αποκλειστούν από τη διαδικασία στο μέλλον κόμματα που εκφράζονται ευθέως ενάντια στο υπάρχον πολιτικό και πολιτιακό σύστημα, αφισβητούν την ύπαρξη δημοκρατίας στη χώρα και εναντιώνονται σε ζητήματα όπως οικονομική και εξωτερική πολιτική της χώρας, ή γίνεται, προσθέτω εγώ, για λόγους μετεκλογικών υπολογισμών? Διότι 7 κόμματα στη Βουλή αποχαιρέται την αυτοδυναμία όποιος και αν τη σκέφτεται. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, η νομική και πολιτική εγκέφαλη της κυβέρνησης, για να το πω και εγώ απλά, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω τόσο περίπλοκους συλλογισμούς σε βάθος χρόνου. Και τόσο σύνθετους και τόσο, αν θέλετε, συνωμοσιολογικούς από ένα σημείο και πέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε ένας τέτοιος σχεδιασμός, θα μπορούσε τουλάχιστον το θέμα να έχει λυθεί σε ανύποπτο χρόνο με μια ρύθμιση η οποία θα είχε
πετύχει συγκεκριμένους στόχους. Κάθε νομοθετική ρύθμιση έχει ένα στόχο και επιλέγει κάποια μέσα για να το πετύχει. Εδώ πέρα εγώ δεν βλέπω ούτε το στόχο τελικά, ούτε τα μέσα. Βλέπω ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο έρχεται και επανέρχεται με μπαλώματα, με διορθώσεις, με τροπολογίες, με συναντήσεις, με επικοινωνιακά λάθη, με νομικά λάθη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πάει το μυαλό μας τόσο μακριά αυτή τη στιγμή. Προφανώς έχουμε πει αρκετοί νομικοί σε ανύποπτο χρόνο ότι αυτό το άνοιγμα των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί ένα κόμμα για να συμμετέχει σε εκλογές και η ανάθεση μιας ουσιαστικής κρίσης στη δικαιοσύνη δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει και με το σύνταγμά μας και με τον συνταγματικό μας πολιτισμό. Δεν λέμε ότι είναι αντίθετο στο Σύνταγμα, δεν θέλουμε να εμποδίσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει να χτυπήσουμε κάποια καμπανάκια, γιατί ο νομοθέτης πραγματικά εδώ λειτουργεί ως μαθητευόμενος μάγος. Θέλω να πω και λίγο πιο βαθιά. Σας άκουσα, το έχετε πει 2-3 φορές και σήμερα, η λεγόμενη αντισυστημική ψήφος κτλ. Πόσο αντισυστημική είναι, κύριε Κοντιάδη, η συνεργασία ενός αντισαγγελέα του Αερίου Πάγου, εκπροσώπου δηλαδή του βαθέως κράτους, με έναν καταδικασμένο πρωτόδικα νεοναζιστή, μήπως δεν ξεσκεπάζει τελικά τις πλάτες που διέθεταν οι δίθεν αντισυστημικοί νεοναζί στον κρατικό μηχανισμό? Και να σας πω και κάτι επιπροσθέτως, αλήθεια πιστεύετε θα υπήρχε αντισαγγελέας του Αερίου Πάγου που θα δεχόταν τόσο προκλητικά να γίνει μπροστινός, γιατί μπροστινός γίνεται, με συγχωρείτε. Κατέργησε το κόμμα του και προσχώρησε στο κόμμα τον οποίο τον εξέλεξε ως ιονή πρόεδρο. Τέλος πάντων, θα υπήρχε αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου που θα δεχόταν, για παράδειγμα, να σας το πω προβοκατόρικα, να γίνει μπροστινός μιας οργάνωσης 17 Νοεμβρίου, να κατέβει σε εκλογές? Κύριε Ζαχίνη, εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας το πω ακόμα πιο προβοκατόρικα. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ξέρω όμως ότι υπήρχε πρόεδρος του Αρίου Πάγου, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός της δικτατορίας το 1967, ο κύριος Κόλλιας. Μάλιστα, γνωστά. Μάλιστα. Άρα θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι στη δικαιοσύνη δεν υπάρχουν και σφαίρες, πολύ λιγότερο βέβαια από ότι πριν από 50 χρόνια, έτσι. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, για όνομα του Θεού. Αλλά ότι δεν υπάρχουν, πώς να το πω, κάποιες εστίες όπου η ακροδεξιά ιδεολογία έχει ακόμα σημαντική επιρροή. Υπάρχουν. Τώρα, για τα κίνητρα του συγκεκριμένου κυρίου Κανελόπουλου, εγώ δεν μπορώ να ποτανθώ, δεν τον γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω. Ένας άνθρωπος 75-76 ετών, ο οποίος έχει αφιπηρετήσει πριν από 8 χρόνια από το δικαστικό του λειτουργήμα, το οποίο υπηρέτησε επί 40 χρόνια, για ποιο λόγο αποφασίζει να κλείσει με αυτόν τον τρόπο μια διαδρομή στο δημόσιο βίο. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι πράγματι έχει αποδειχθεί από μελέτες και από έρευνες σημαντικών κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων ότι υπάρχουν φύλακες βαθέως κράτους στους οποίους έχει πρόσβαση η ακροδεξιά και στη δικαιοσύνη και στην αστυνομία και σε άλλα σημεία στις υπηρεσίες πληροφοριών και σε άλλα σημεία των κρατικών μηχανισμών. Αυτό δεν είναι όμως μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα, είναι κάτι που συμβαίνει. Μην ξεχνάμε ότι στην ίδια την ελληνική κοινωνία, 2 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και την αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, τη σύλληψη της ηγετικής ομάδας, την έναρξη της δικαστικής και ανακριτικής διαδικασίας, 2 χρόνια μετά, το 2015, η Χρυσή Αυγή επανεκλέγεται ως τρίτο κόμμα στην Ελληνική Βουλή. Αυτό νομίζω ότι πράγμα μας προβληματίζει περισσότερο για το τι συμβαίνει μέσα στην ελληνική κοινωνία από το αν υπάρχουν 2, 3, 5, 10 δικαστική λειτουργία, ανώτατη ή μη ανώτατη, οι οποίοι ενστερνίζονται αυτές τις αντιλήψεις. Θα κλείσω με 3 ερωτήματα, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλη υποχρέωση. Πρώτο, λέει εδώ ο Ηλίας, καλημέρα κύριε Κοντιάδη, δεν είμαι θειασότης του συγκεκριμένου κόμματος παύλα μορφώματος. Πόσο δημοκρατικό όμως είναι να αποκλείεται από τις εκλογές, όταν η δημοκρατία είναι υποτίθεται το πιο γερό πολίτευμα που τα χωρά όλα? Η δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει υπό 2 τρόπους. Μπορεί να λειτουργήσει ως μια ανεκτική, όπως λέμε, δημοκρατία, μια φιλελεύθερη ανεκτική δημοκρατία, και μπορεί να λειτουργήσει και ως μια μαχόμενη δημοκρατία, η οποία θα αντιμετωπίσει τους εχθρούς της, αυτούς οι οποίοι την επιβουλεύονται και κυρίως αυτούς οι οποίοι μετέρχονται εγκληματικά μέσα, εγκληματικές μεθόδους, λειτουργώντας ως εγκληματικές οργανώσεις που καλύπτονται υπό το μανδύα κομμάτων, αυτούς πρέπει και μπορεί να τους αντιμετωπίσει και με άλλα μέσα. Μέσα όμως στο πλαίσιο και στα όρια που θέτει το ίδιο το Σύνταγμα.
δεν σημαίνει ότι θα στερηθεί αυτός ο οποίος έχει ακροδεξιές αντιλήψεις τη δυνατότητα να εκτεθεί στην διαδικασία των εκλογών και στην ψήφο των ψηφοφόρων και των πολιτών. Σημαίνει όμως ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν διαπράξει εγκληματικές ενέργειες ή έχουν οργανώσει εγκληματικές οργανώσεις δεν μπορούν να είναι μέλος αυτής της πολιτικής διαδικασίας. Μάλιστα. Παναγιώτης, ρωτήστε τον κύριο Κοντιάδη αν η πρόταση της αντιπολίτευσης που κατατέθηκε από την αρχή ήταν συνταγματικά ορθή, να σημειωθεί ότι είχε τη στήριξη όλης της αντιπολίτευσης, όπως έληξε με την σύνθεση από πλευράς όλων στο σύγγραμμα, μου γράφει εδώ, του κύριου Ελβιζάτου. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς η ερώτηση, αν είναι ακριβώς μάλλον η θέση που εκφράζει η ερώτηση. Δεν υπήρξε κάποια σύμπνοια της αντιπολίτευσης σε κάτι. Τα κόμματα είχαν διαφορετικές απόψεις. Υπήρξε μια προσπάθεια σύγκλησης με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε μια ενδιάμεση, αν θέλετε, πρόταση που είχαμε υποβάλει ο κύριος Αλβιζάτος και εγώ. Υιοθέτησε αρκετά πράγματα από την πρότασή μας τότε η κυβέρνηση και βελτίωσε την τροπολογία τον περασμένο Φεβρουάριο. Όμως δεν ακολούθησε πλήρως τις υποδείξεις μας και γι' αυτό υπάρχουν κατά τη γνώμη μου ακόμα αρκετά προβλήματα. Και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Είναι σαφές. Εδώ η προτελευταία ερώτηση είναι η εξής. Μήπως, κύριε Κοντιάδη, αυτή η νομολογία θα υποχρεώσει μελλοντικούς σχηματισμούς και πρόσωπα να πείσουν ότι δεν είναι ελέφαντες και άρα καθιστά πιο δύσκολη τη δημιουργία νέων πολιτικών μορφών και απόψεων? Ούτε αυτή η ερώτηση μου είναι απολύτως σαφής. Τι εννοεί? Πάντως το τι θα κρίνει ο Άριος Πάγος στις 5 Μαΐου είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο πολιτικά για το αν θα συμμετάσχει ή όχι το μόρφωμα Κασιδιάρη, αλλά και για το πώς πλέον τα ανώτατα δικαστήρια θα διαμορφώσουν μια καινούρια νομολογία για ένα εντελώς καινούριο πρωτόγνωρο ζήτημα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα. Θα έλεγα βέβαια από τότε που ξεκίνησε η εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής της εγκληματικής οργάνωσης που απασχολεί τον νομικό κόσμο. Άρα αυτή η απόφαση την αναμένουμε όλοι με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, θα έλεγα, και ενδιαφέρον, και σίγουρα θα ανοίξει μια νέα διαδρομή στη σχετική συζήτηση. Και ο Θάνος, που είναι και φοιτητής στη δημόσια δίκη, στον τομέα σας. Κύριε Κοντιάδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιος δικαστής τελικά θα κρίνει εάν ένα κόμμα υπηρετεί τη δημοκρατία? Από τα μέλη της? Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέλη της Νέας Δημοκρατίας με τσεκούρια κυκλοφορούσαν. Και γιατί η κυβέρνηση, όταν έφερε το νομοσχέδιο προς ψήφιση, διαβεβαίωνε το ΚΚΕ ότι δεν θα λειτουργεί σε βάρος του η τροπολογία? Εάν το ΚΚΕ θέλει να καταλύσει, για παράδειγμα, δημοκρατία, θα πρέπει να βρίσκεται στη Βουλή? Ο νόμος έχει θέσει κάποιο πολύ συγκεκριμένο κριτήριο εδώ. Και αυτό το κριτήριο δεν έχει να κάνει ούτε με ιδέες, ούτε με αντιλήψεις, ούτε με το αν κάποιος κρατάει τσεκούρια ή κρατάει πιστολιά. Έχει να κάνει πολύ συγκεκριμένα με το αν συγκεκριμένα πρόσωπα, δηλαδή η ηγεσία πραγματική ή φαινομενική, δεδηλωμένη, οι ιδρυτές, οι υποψήφοι βουλευτές έχουν καταδικαστεί οριστικά, δηλαδή σε πρώτο τουλάχιστον βαθμό, για συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες, όπως είναι η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή η εσχάτη προδοσία. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα κριτήρια. Δεν αφήνει ελεύθερο το δικαστή. Μα αυτό θα έλειπε να τον αφήσει τόσο ελεύθερο να κρίνει αν ακόμα υπηρετεί ή δεν υπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Και επειδή υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια, δεχόμαστε και εμείς ως συνταγματολόγοι ότι μπαίνει μέσα σε μια συνταγματική, αν θέλετε, αντίληψη η οποία επιτρέπει τέτοιου τύπου ρυθμίσεις. Παρόλα αυτά, οι ρυθμίσεις έχουν κενά και οι ρυθμίσεις θα δημιουργήσουν προβλήματα κυρίως σε σχέση με τον πολύ περιορισμένο χρόνο στον οποίο καλείται ένα δικαστήριο να κρίνει και να αποδείξει αυτούς τους ισχυρισμούς. Αυτά τα κενά τα είχατε επισημάνει από τον Ιανουάριο. Κλείνω λοιπόν με τον Αντώνη, νέος επιστήμονας, που λέει: θέλω να ρωτήσετε τον αγαπητό καθηγητή, ποια είναι η απάντησή του στο ερώτημα που έθεσε προηγουμένως ρητορικά, γιατί η κοινωνία στρέφεται προς αυτές τις δίθεν αντισυστημικές πολιτικές δυνάμεις που στην ουσία είναι η μακρά χείρα ενός βαθαίου συστήματος? Τον ευχαριστώ εκ των προτέρων. Γιατί η κοινωνία στρέφεται? Γιατί προφανώς η δημοκρατία μας έχει αδυναμίες, η δημοκρατία μας έχει ελλείψεις, η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει διεύρυνση των ανισοτήτων, διεύρυνση της δυσθυμίας των κατοίκων αυτής της χώρας και πολύ μέσα στην απογοήτευση
από όσα βιώνουν στρέφονται σε αυτά τα μορφώματα αναζητώντας μια σανίδα σωτηρίας, όπως έχει συμβεί βέβαια και σε άλλες ιστορικές περιόδους, με πιο χαρακτηριστική βέβαια την περίοδο του Μεσοπολέμου, τη δεκαετία του 30, που έχουμε την ανάπτυξη του φασισμού και του ναζισμού στις κοιτίδες τους. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν μελετηθεί σε βάθος, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς αυτά τα ακροδεξιά αντισυστημικά μορφώματα είναι η πολιτιακή παιδεία και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει η ίδια δημοκρατία και τα οποία μεταφέρονται με τον ένα τον άλλο τρόπο στη ζωή όλων μας. Κύριε Κοντιάδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα και καλό Πάσχα. Εγώ από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.